μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 69 και θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Εξόδου, Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, 17 κεφάλαιο, σελίδα 69 από το βιβλίο Έξοδος. «Και σηκώθη πάσα η συναγωγή των Ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούνται στα σωδηπορίας αυτών, κατά την προσταγή του Κυρίου και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν είναι το είδωρ, για να πει ο λαός, και ελιδόρη ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντος, δώσε εις ημάς είδωρ, για να πει ο μεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, διατί λιδωρείτε κατ' εμού, διατί πειράζετε τον Κύριο, και δίψησον ο λαός εκεί δια είδωρ, και γόγγιζον ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντος, διατί τούτο, ανεβίβασες ημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με την δίψαν. Και βόησον ο Μωυσής προς τον Κύριον λέγον, τι να κάμω εις τούτον το λαόν, ο λίγον λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, διάβηθη έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και την ράβδον σου, με την οποία εκτύπησε τον ποταμόν, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε. Και ειδού εγώ θέλω σταθεί εκεί, έμπροσθεν σου επί της πέτρας εν Χορήβ, και θέλεις χτυπήσει την πέτρα, και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής, για να πει ο λαός. Και έκαμε νύτος ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά, που σημαίνει πειρασμός, και Μεριβά, που σημαίνει λιδωρία. Δια την λιδωρία των Ιών Ισραήλ και διότι επείρασαν τον Κύριον λέγοντες είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή. Τότε ήλθεν ο Αμαλίκ και πολέμησε με τον Ισραήλ εν Ραφιδίν. Και είπε ο Μωυσής προς τον Ιησούν έκλεξον εις ημάς άνδρας και εξελθών πολέμησον με τον Αμαλίκ. Αύριον εγώ θέλω σταθεί επί της κορυφής του βανού κρατών εν τη χειρή μου τη ράβδο του Θεού. Και έκαμεν ο Μωυσής, καθώς είπε, ο Ιησούς, καθώς είπε προς αυτόν ο Μωυσής, και επολέμησε με τον Αμαλίκ. Ο δε Μωυσής, Ααρών και Ωρ, ανέβησαν την κορυφή του βουνού. Και όποτε Μωυσής ύψωνε τη χείρα αυτού, ενίκα ο Ισραήλ. Όποτε δε κατεβίβαζε τη χείρα αυτού, ενίκα ο Αμαλίκ. Εχείρες δε του Μωυσέως ήταν βεβαρημένε. Όδεν λαβώντες λίθων, έδεσαν υπό κάτω αυτού και κάθισαν επ' αυτού, ο δε Ααρών και ο Ωρ εις εκ του ενός μέρους και εις εκ του άλλου υπεστήριζαν τα σχήρας αυτού και οι χείρες αυτού έμειναν στηριγμένοι μέχρι δύσεως ηλίου και κατέστρεψε ο Ιησούς τον Αμαλίκ και τον λαόν αυτού εις στόμα τη μαχαίρας. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν γράψον τούτο εν βιβλίο προς μνημόσυνον και παράδοση στα ότα του Ιησού ότι θέλω εξαλείψει εξάπαντος τη μνήμη του Αμαλίκ εκτής υπ' ουρανών. Και κοδόμησεν εκεί ο Μωυσής θυσιαστήριον και κάλεσε το όνομα αυτού Ιεωβά νησί που σημαίνει ο Κύριος σημαία μου. Και είπεν επειδή η χείρη ψώθηκα του θρόνου του Κυρίου θέλει είστε πόλεμος του Κυρίου προς τον Αμαλίκ από γενεάς εις γενεάν. Αμήν. Λίγες μέρες έχουν περάσει κοντά στους δύο μήνες από τότε που ο Ιησούς ο Μωυσής με τρόπο θαυμαστό, διοικούμενος από τον Θεό, έβγαλε το λαό Ισραήλ από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, καθώς ο Φαραώ προτύπωσης του διαβόλου και η Αίγυπτος προτύπωσης του κόσμου είχαν υποδουλώσει το λαό Ισραήλ με τις δυνάμεις του σκότους και είχαν εχμαλωτήσει. Είναι φοβερό να είναι ο άνθρωπος δούλος και εχμάλωτος του διαβόλου και του κόσμου, δεμένος από τις επιθυμίες και δεμένος από την αμαρτία. Ο Θεός όμως με τον Μωυσή έβγαλε τον λαό Ισραήλ, τον έβγαλε και όχι μόνο αυτό, τον έσωσε κιόλας καθώς άνοιξε τη θάλασσα και πέρασε ώστε να μην έχει τη δυνατότητα, καμία δυνατότητα ο Φαραώ να κυνηγήσει και να καταστρέψει το λαό του Θεού τον οποίον ελευθέρωσε ο Θεός με τον Μωυσή.
Από εδώ και πέρα αρχίζει τώρα η παιδεία, η εκπαίδευση. Μετά τη σωτηρία έρχεται η εκπαίδευση. Πρώτα χαρά και ευλογία, καθώς είδαν, διεπίστωσαν ότι ήταν ελεύθεροι. Αμέσως όμως μετά τη χαρά και την δοξολογία του λαού, ο Θεός τους οδήγησε σε έρημο, στην έρημο Σουρ, για 3 μέρες όπου δίψασαν. Εκεί άρχισαν να αγανακτούν με το Θεό. Γιατί? Πότε αγανακτεί και γογγίζει ο Θεός? Όταν χάνει την πίστη του. Άρχισαν να αγανακτούν και αμέσως μετά τις 3 μέρες τους πήγε στη Μερά, όπου είχε νερό, πήγαν να πιούν, ήταν πικρό το νερό. Εκεί πια η αγανάκτηση έφτασε στο πλήρες, και όταν αγανακτεί ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο λαός του Θεού, τα βάζει με τους ανθρώπους του Θεού, που το Μωυσή συγκεκριμένα, που τους οδήγησε μέχρι εκεί, χωρίς να σκεφτεί ότι ο Θεός οδηγούσε το λαό Ισραήλ και το Μωυσή με στήλο πυρός τη νύχτα για να βλέπουν, και με στήλο, με νέφος σκοτίζον το μεσημέρι για να τους φυλάτει από τον ήλιο, από τον καύσωνα. Όμως ο Θεός πάρα πολύ εύκολα έχει λύσει σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων τα οποία αυτός φέρνει, και έδειξε στο Μωυσή όταν προσευχήθηκε ένα ξύλο, ρίχτω στο νερό, γλύκανε και τέλειωσε. Όμως στη συνέχεια ήρθε η ανάπαυση του Θεού. 12 πηγές υδάτων, 70 δέντρα φοινίκων, δροσιά και πλήθος ύδατος. Τώρα πάμε στην επόμενη δοκιμασία. Βρέθηκαν στην έρημο Σιν και εκεί πείνασαν. Νερό είχε, φαΐ δεν είχε. Είναι οι στιγμές που εκπαιδεύονται για να αυξηθεί η πίστη τους να εισέλθουν στη γη Χαναάν, στη γη που τους υποσχέθηκε, στη γη της ευλογίας, στη γη της κατάπαυσης. Και πάλι γόγγισαν. Είδαν το χέρι του Θεού, το ξέχασαν. Γόγγισαν τον Μωυσή και ο Μωυσής έδωσε σε αυτούς το μάνα, ο Θεός δηλαδή, καθημερινών άρτων, αλλά και επειδή επιθύμησαν και κρέας, τους φύσησε τον αέρα και τους έδωσε ορτίκια. Και πάλι δεν έμειναν πιστοί στο Λόγο του Θεού, δεν έδιναν καμία σημασία στο Λόγο του Θεού που τους είπε ότι θα μαζεύετε κάθε μέρα το αρκούν, για την επόμενη μέρα θα σας δώσει καινούργιο Θεός, μάνα. Αυτοί μάζεψαν πιο πολύ από φόβο απιστίας, μάζεψαν πιο πολύ, σκουλίκιασε όμως. Την 6η μέρα τους είπε να μαζέψουν διπλάσιο για το Σάββατο, δεν θα τους δώσει, είναι η μέρα ανάπαυσης. Αυτοί βγήκαν και το Σάββατο, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Και έτσι έχουν αρχίσει τώρα να περπατάνε με άρτο. Άρτο αγγέλων, που καλύπτει ο Θεός όλες τις ανάγκες. Ο Θεός όμως και πάλι τους οδηγεί στην έρημο Σιν, εκεί που δεν υπάρχει ίχνος νερού. Όχι πικρό νερό, ίχνος νερού, έρημος, εντελώς έρημος. Μάνα υπάρχει, νερό δεν υπάρχει. Το μάνα δεν θα λείψει. Και βλέποντας ότι δεν υπάρχει ελπίδα καμία, έκαναν 3 ενεργίες που δεν αρέσουν καθόλου στο Θεό. Η πρώτη ενέργεια, γόγγισαν και πάλι κατά του ανθρώπου του Θεού, κατά του Μωυσή και κατά του Αρών. Στη συνέχεια τον λιδώρησαν, τον ύβρισαν, τον περιφρόνησαν, τον ταπείνωσαν, λέγοντας «Μας έφερες εσύ εδώ και δώσ' μας εσύ νερό». Αυτό όμως φάνηκε πολύ άσχημο στο Θεό, γιατί επείρασαν το Θεό λέγοντας ότι δεν είναι ο Θεός ανάμεσά μας.
Και αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν είδες μόνο στον Τιμόθεο που πηγαίναν μαζί στο έργο του Θεού τη διδασκαλία μου, αλλά είδες και τη διαγωγή μου. Είναι φοβερό να τα βάζει ο άνθρωπος με τον άνθρωπο του Θεού, με τους ανθρώπους του Θεού, που στην πραγματικότητα δεν κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά ο Θεός τους πήγαινε, ο Θεός τους οδήγησε, και μάλιστα το λέει καθαρά κατά την προσταγή του Κυρίου. Λιδώρησαν, χόγγισαν και τελικά πείραξαν τον Κύριο, λέγοντας, με απιστία δεν είναι ο Θεός ανάμεσά μας. Δεν είναι ο Θεός, θα λέγαμε σήμερα στην Εκκλησία. Δεν είναι ο Θεός εδώ. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Θεό. Καθόλου δεν αρέσει στο Θεό. Δεν είναι μόνο απιστία, αλλά είναι και ύβρις. Ύβρις προς το Θεό. Μέχρι τώρα μας έφερε ο Θεός και τώρα τα βάζουν με το Μωυσή και με το Θεό. Και μάλιστα τα έβαλαν με τέτοιο τρόπο που ο Μωυσής φοβήθηκε και πήγε στον Κύριο και είπε, τι να κάνω με τούτο το λαό, λίγο λείπει να με λιθοβολήσουν. Σκεφτείτε πόσο άγριοι ήταν, πόσο αγρίεψαν. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν είναι καλό ούτε να αγριεύουμε ούτε να φωνάζουμε, και αν συμβεί αυτό, καλό είναι να μετανοούμε γρήγορα. Εκείνο που είναι το κακό είναι να φωνάζουμε, να αγριεύουμε και να μην μετανοούμε και να συνεχίζουμε να τα βάζουμε, ο άντρας με τη γυναίκα του, η γυναίκα με τον άντρα της, ο αδερφός με τον αδερφό, οι γονείς με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς. Είναι κάτι που δεν αρέσει στο Θεό καθόλου. Γιατί δεν αρέσει στο Θεό? Οι φωνές, ο θυμός. Γιατί ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Και όπου υπάρχει ο Θεός υπάρχει ειρήνη. Η ειρήνη του Θεού είναι τελικά που φυλάει την καρδιά μας και τις σκέψεις μας. Αν δεν υπάρχει ειρήνη του Θεού, είμαστε αφύλακτοι, απροστάτευτοι, ανυπεράσπιστοι. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, ας μην ταράτε την καρδιά σας. Και πώς θα γίνει αυτό? Εις τον Θεόν πιστεύετε και εις εμέ πιστεύετε. Όταν υπάρχει ταραχή στην καρδιά, η οποία προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο, ταραχή στην οικογένεια, ταραχή στην εκκλησία, ταραχή στη ζωή μας, να θυμόμαστε ότι εκείνη τη στιγμή είμαστε απροστάτευτοι. Δεν είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν μας υπερασπίζεται ο Θεός. Μόνο ο Θεός της ειρήνης είναι αυτός που μας φυλάει. Ό,τι και να σου έχουν κάνει, ό,τι και να σου έχουν πει, ό,τι και να έχει γίνει, το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγανακτούμε, να αγωγίζουμε, να λιδωρούμε, να χάνουμε την ειρήνη μας. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Είσαι απροστάτευτος. Είσαι μόνος σου. Πάρα πολύ εύκολα ο Θεός σε εγκαταλείπει, γιατί δεν μπορεί να σταθεί κοντά σου. Και αν φύγει ο Θεός που είναι φως, έρχεται το σκοτάδι. Αν φύγει ο Θεός που είναι αγάπη, έρχεται η παγωνιά, η κακία. Και αν φύγει ο Θεός που είναι η αλήθεια, έρχεται το ψέμα. Και πώς έρχεται το σκοτάδι, η κακία, το ψέμα? Με το διάβολο, ο οποίος είναι πατήρ του ψεύδους, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος, κακός ανθρωποκτόνος απαρχής. Και ο άνθρωπος βρίσκεται απροστάτευτος στο σκοτάδι, στο ψέμα, στην κακία, απροστάτευτος εντελώς. Γιατί? Γιατί διεκδικείς το δίκιο σου. Είχα δίκιο. Άντε βρες το. Το χάσες. Είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να χάνουμε την παρουσία του Θεού εξαιτίας του δίκιου μας.
χάνουμε την προστασία, την υπεράσπιση. Εδώ που τα λέμε, να σκεφτούμε λίγο για να δικαιολογήσουμε το λαό Ισραήλ. Έχει δίκιο. Τον έβγαλε από την Αίγυπτο, του υποσχέθηκε ο Θεός και ο Μωυσής γη, ρέους, αγάλα και μέλι, και βρίσκεται σε έναν έρημο τόπο. Πεινασμένος πριν, διψασμένος τώρα, να βλέπει τα παιδιά του να διψάνε. Για να δικαιολογήσουμε, αδερφοί, τη συμπεριφορά. Πιο καλά, όχι να τη δικαιολογήσουμε, να την κατανοήσουμε. Τα παιδιά του διψασμένα να πεθαίνουν, τα ζώα τους διψασμένα, αυτοί διψασμένοι και καμία ελπίδα. Έρημος τόπος. Σαχάρα. Στη μέση ένας λαός μεγάλος, 2 εκατομμύρια, μπροστά ο Μωυσής, ο Θεός αόρατος. Τι μας έφερες εδώ να κάνουμε? Δεν μας υποσχέθηκες γη, ρέουσα, γάλα και μέλι? Δεν μας υποσχέθηκες γη επαγγελίας? Δεν μας υποσχέθηκες γη ευλογίας? Και εσύ μας έφερες την έρημο σύν, που δεν υπάρχει ίχνος νερού. Σ' ακολουθήσαμε. Σ' ακολουθήσαμε μέχρι τώρα. Και κοίτα που καταντήσαμε. Στην έρημο, χωρίς ίχνος νερού, διψασμένη και χωρίς ελπίδα. Υπάρχουν σοβαρές δικαιολογίες για να μην τα βάζουμε με το λαό του Θεού εκεί, να μπαίνουμε στα πόδια τους. Τότε ο Θεός, αυτό ακριβώς κάνει ο Θεός, θέλει να διδάξει σε αυτόν το λαό ότι δεν περπατάει με βάση αυτά που βλέπει δια της όψεως, αλλά να περπατάει με βάση αυτά που του έχει πει ο Θεός δια της πίστεως. Η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Θα βρεθούμε σε αδιέξοδα. Βέβαιον είναι. Είτε επειδή ο Θεός μας οδηγεί σε αδιέξοδο, είτε επειδή εμείς κάναμε λάθος και πήραμε άλλο δρόμο και βρεθήκαμε σε αδιέξοδο, εκεί να μην τα βάλουμε ούτε με τον άλλον, ούτε με τον εαυτό μας, ούτε με τον Θεό. Δεν έχει σημασία τώρα αν φταίμε εμείς ή αν φταίει ο άλλος. Ο άλλος φταίει, βάρα του, και τα κερδίσει. Εγώ φταίω, από αυτοκτονήσω. Αυτές είναι ενέργειες ανθρώπινες, οι οποίες είναι όμως εντελώς έξω από το θέλημα του Θεού και πρέπει να τις αποφεύγουμε σαν σκέψεις, και πάντοτε να ξέρουμε ότι ο Θεός, σε όποιο αδιέξοδο και αν βρεθείς, σε ποια απόλυτη και τέλεια αδυναμία αν βρεθείς, είτε φταίς εσύ, είτε φταίει ο άλλος, κάποιος άλλος, είτε ακόμη φταίει και ο Θεός. Να μην πούμε αυτή τη λέξη, εγώ τη φοβάμαι. Αλλά για οποιοδήποτε λόγο, αντί να αρχίζουμε να φοβόμαστε, να φωνάζουμε, να απογοητευόμαστε, να βρίζουμε, να απελπιζόμαστε, καλύτερα είναι να προσευχόμαστε. Αλλά να προσευχόμαστε σήμερα στην περίοδο της Καινής Διαθήκης, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, στον Πατέρα μας τον ουράνιο, που είναι ο Παντοδύναμος, ο Πανάγαθος, ο Ελεήμων, ο Εκτήρμων, ο Πολυέλεος, ο Πολυεύσπλαχνος, και που σε αυτόν δεν είναι τίποτα αδύνατον και δεν υπάρχει αδιέξοδος αυτόν. Πόσο σοβαρό, αδερφοί, είναι το μάθημα που δίνει ο Θεός στο λαό Ισραήλ και μέσα από το λαό Ισραήλ σε εμάς. Πόσο σοβαρό είναι. Το ξαναλέω. Έχουν δίκιο να γανακτούνε.
να αγωγίζουν, να φωνάζουν, ακόμη και να λιδωρούν. Γιατί? Γιατί εκεί δεν πήγαν αυτοί, τους πήγε ο Μωυσής, τον οποίον βλέπουν, το Θεό δεν τον βλέπουν, αν και τον είδανε μέχρι τώρα έντονα και παντοδύναμο και ζωντανό, τους πήγε εκεί ο Μωυσής και ο Αρών, μέσα στη μέση της ερήμου, και δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Ξέρεις τι θα πει δίψα? Ξέρεις τι θα πει καθόλου υγρασία? Ξέρεις τι θα πει χωρίς νερό στην έρημο? Για φαντάσου το λίγο. Και πες μου αν εσύ ή εγώ δεν φωνάζαμε και δεν παίρναμε πέτρες να τον λιθοβολήσουμε τον Μωυσή. Μη σας πω εξάπαντος θα το έκανα εγώ. Θεός να με φυλάει. Αλλά τι να πούνε αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρεις τι θα πει να βλέπεις το παιδί σου 2 χρονών, 3 χρονών, 5 χρονών, 10 χρονών, 15 χρονών, το κοριτσάκι σου, και να σου λέει νερό, διψάω, να πρίζονται τα χείλη του, και εσύ να το βλέπεις να πεθαίνει και μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Για να βοηθήσεις τα παιδιά σου, τον εαυτό σου, και να έχεις απέναντι τον Μωυσή και να σε έχει φέρει εδώ. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να διατηρούμε την πίστη μας. Ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε τι λέει? Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, πολύ ωραία, το δρόμο μου που ο Θεός μου φτιάξε, με οδήγησε, τελείωσα και διατήρησα την πίστη μου. Δεν είναι απλό να διατηρήσουμε την πίστη μας. Δεν είναι καθόλου απλό να διατηρούμε την πίστη μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να χάνουμε την πίστη μας. Πάρα πολύ εύκολο. Και αν χάσουμε την πίστη μας, τα χάνουμε όλα. Όλα. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, και το διάβαζα σήμερα και χάρηκα και τρόμαξα και δόξασα. Λέει: ο Θεός και Πατέρας του Κύριου ημών Ιησού Χριστού μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα και μας χάρισε την ελπίδα της κληρονομιάς, της άφθαρτης, αμίαντης και αμάραντης, που είναι φυλαγμένη στον ουρανό για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φρουρούμεθα δια της πίστεως της δικής μας. Μας φρουρεί η δύναμη του Θεού επειδή πιστεύουμε. Δηλαδή αν δεν πιστεύουμε, πάει η δύναμη του Θεού, πάει η φρούρηση, πάει η υπεράσπιση και χαθήκαμε. Γι' αυτό έξω ο κόσμος, αδερφοί, είναι χαμένοι. Τσακώνονται, βρίζονται, σκοτώνονται, το ρίχνουν στα ναρκωτικά από απελπισία, πορνείες, μοιχείες, ακαθαρσίες, γιατί διοικούνται από το διάβολο. Και γιατί φτάσανε να διοικούνται από το διάβολο? Γιατί δεν πιστέψαν σε αυτόν που ο Θεός απέστειλε και λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο σωτήρας του ανθρώπου. Τι όμορφο που είναι να πεις δεν πιστεύω στον Χριστό, για να δοκιμάσω όμως. Αφού λέει όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, δοκίμασε τουλάχιστον. Πες Ιησού μου, Χριστέ μου, εάν υπάρχεις πάρε τη ζωή μου στα χέρια σου, να δεις τι μπορεί να κάνει ο Θεός. Ξέρεις τι θα κάνει ο Θεός? Μεγαλεία, θαυμάσια, τεράστια. Αυτοί λοιπόν δεν δοκίμασαν, οι Ισραηλίτες, στη δίψα τους, που τους καταλαβαίνω, αλλά δεν δοκίμασαν. Να πούν τώρα, Κύριε, τι θα κάνεις? Δεν σκέφτηκαν καθόλου. Είναι αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Δεν σκέφτηκαν καθόλου το Θεό. Καθόλου δεν το σκέφτηκαν. Το λογάριασαν. Λες και δεν τον ήξεραν καθόλου. Λες και δεν είχε κάνει τίποτα ο Θεός για αυτούς.
άρχισαν, ήταν έτοιμοι να λιθοβολήσουν τον Μωυσή και τον Άρων. Ο Θεός, θα τολμούσα να πω, καταλαβαίνει αυτή την αδυναμία του ανθρώπου. Τι δέχεται? Τι λες τώρα, Γιώργο? Τι δέχεται? Και επειδή τη δέχεται, στην Καινή Διαθήκη μας λέει, το Πνεύμα το Άγιο συναντιλαμβάνεται την αδυναμία σου. Και επειδή συναντιλαμβάνεται την αδυναμία σου, εάν δεν χάσεις την πίστη σου, θα προσεύχεται για σένα με στεναγμούς αλαλήτους, με γλώσσες, με τον τρόπο που το Πνεύμα το Άγιο ξέρει να προσεύχεται για σένα εδώ στη γη, και η προσευχή του, επειδή είναι κατά το φρόνημα του Θεού, ακούγεται και ο Θεός επεμβαίνει. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο λαό Ισραήλ. Δεν μπορούσαν να προσευχηθούν, αλλά ο Θεός τους είχε δώσει το Μωυσή. Και ο Μωυσής, όταν έβλεπε την αδυναμία του, γιατί και αυτός δίψαγε, δεν είναι ότι αυτός είχε ένα μπουκάλι νερό και το κουβάλαγε, ούτε σε αυτόν ο Θεός έκανε χάρη και του δίνε νερό. Όπως διψάγαν οι άλλοι, διψάγε και αυτός. Μόνο που όπως βρίζαν οι άλλοι, αυτός προσευχόταν. Βλέπετε τη διαφορά? Όταν ακούς τους άλλους να γανακτούνε, εσύ να προσεύχεσαι. Να φοβόνται, να δηλιάζουν, να βρίζουν, να σε βρίζουν, εσύ να προσεύχεσαι για αυτούς. Για να δεις τη δύναμη του Θεού. Και είπε στον Κύριο, τι προσευχή έκανε? Κύριε, πώς θα τα βγάλω πέρα με αυτούς? Θα με λιθοβολήσουν σε λίγο, λίγο ακόμη, λίγα λεπτά, λίγες ώρες, λίγα, θα με λιθοβολήσουν. Και ο Θεός αναλαμβάνει. Και όταν ο Θεός αναλάβει, τι κάνει? Μεγαλεία. Πολύ μου έχει κολλήσει αυτό. Αλλά μ' αρέσει, γιατί το πιστεύω. Όταν ο Θεός αναλάβει τη ζωή σου, θα κάνει τη ζωή σου μεγαλεία. Τι θα κάνει? Τι μπορεί να κάνει ο Θεός στην έρημο? Του λέει λοιπόν του Μωυσή, έλα εδώ, πάρε μερικούς από τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ για να δούνε με τα μάτια τους, γιατί αν δεν δούνε δεν πιστεύουνε. Αλλά ο Θεός θέλει και λέει, εσείς είδατε και πιστέψατε στον Θωμά ο Χριστός. Μακάρι οι αυτοί που δεν βλέπουν και πιστεύουν. Πάρε μερικούς πρεσβύτερους και πήγαινε πιο έρημο τόπο, στη Χορίβ. Και εκεί υπάρχει ένας βράχος. Και πάρε μαζί σου και τη ράβδο. Ποια είναι η ράβδος του Μωυσή, αυτή που άνοιξε τη θάλασσα? Ποια είναι η ράβδος? Λόγος του Θεού. Πάρε το Λόγο του Θεού, θα λέγε σε εμάς σήμερα, και πήγαινε στο βράχο Χορίβ. Και εκεί με τη ράβδο σου χτύπα το βράχο. Με τη ράβδο χτυπήσω το βράχο και τι θα γίνει? Χτύπα και θα δεις. Χρησιμοποίησε το Λόγο του Θεού και θα δεις. Και χτύπησε το βράχο και βγήκε νερό. Και νερό να πιούνε 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Καταλάβατε τι νερό? Όχι ένα ποτήρι, ούτε ένα μπουκάλι. Και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη λέει η πέτρα που ακολουθούσε. Δηλαδή αρχίζει με το μάνα να χορταίνει και δεν σταματάει. Αρχίζει με το νερό της Χορίβ, με το βράχο της Χορίβ να ξεδιψάει και δεν σταματάει. Ποιος είναι αυτός που για 40 ολόκληρα χρόνια τάιζε 2 εκατομμύρια ανθρώπους? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Και μάλιστα με εκλεκτή τροφή, με τον άρτο των αγγέλων. Ποιος είναι αυτός που μπορεί 40 χρόνια στην έρημο να ξεδιψάει 2 εκατομμύρια ανθρώπους?
με τα ζώα τους μαζί. Καταλάβατε για ποιο Θεό μιλάμε? Καταλάβατε ποιος είναι ο Θεός τον οποίον μελετάμε, ο οποίος μας μιλάει, ο οποίος είναι ανάμεσά μας? Δεν είναι ένας θεούλης, δεν είναι ένας Χριστούλης, δεν είναι μια εικονίτσα. Είναι πραγματικά ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν είναι τίποτα αδύνατον σε Αυτόν. Και εμείς χανόμαστε από κάτι λίγο που μας λείπει. Χόρταζε για 40 χρόνια 2 εκατομμύρια ανθρώπους και ξεδίψαγε για 40 χρόνια, δεν ξαναδιψάσανε, 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτόν τον Θεό νηδίζανε ο λαός Ισραήλ. Και να σας πω και κάτι, και ο λαός Ισραήλ είναι πιο δικαιολογημένος, γιατί δεν είχε το λόγο του Θεού να διαβάζει για να τον διδάσκει ο Θεός, για να του δείξει μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του ο Θεός την παντοδυναμία του. Εσύ και εγώ είμαστε αναπολόγητοι, γιατί μας παρουσιάζεται μέσα από το λόγο του Θεού που δεν είναι ανθρώπινος, είναι θεόπνευστος, γραμμένος από τον ίδιο το Θεό με χέρι ανθρώπου. Μας παρουσιάζεται η δύναμη του Θεού, η αγάπη του Θεού, οι επεμβάσεις, οι ενέργειες του Θεού, και εμείς φοβόμαστε και εμείς αγανακτούμε και εμείς διστάζουμε και εμείς ολιγοπιστούμε. Και ο λαός Ισραήλ, ξαναλέω, δικαιολογημένος, είχε το λόγο του Θεού. Ούτε του είπε ο Θεός θα σε πάω στην έρημο αλλά θα σου δώσω νερό. Τον πήγε και βρέθηκε ξαφνικά. Απολύτως αδύναμος. Πεινασμένος. Γι' αυτό εμείς ήμασταν απολόγητοι. Ή δεν πιστεύουμε στο λόγο του Θεού. Οπότε έχουμε κάποια δικαιολογία. Αυτό εδώ πέρα είναι λόγος Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού. Σιγά. Έχεις κάποια δικαιολογία. Οι άθεοι έχουν κάποια δικαιολογία. Αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, αυτοί που δεν έχουν γνωρίσει την Ανάσταση του Χριστού για να αναγεννηθούν, έχουν κάποια δικαιολογία. Είναι στο σκοτάδι. Πήγαινε, περπάτα στο σκοτάδι, πού θα πας? Δεν ξέρεις πού να πας. Δεξιά να πας, αριστερά να πας, πού να πας? Μα μια φορά ερχόμουν με το αυτοκίνητο και νύχτα και έπαψε να φωτίζουν τα φώτα μου. Φοβερό είναι. Νύχτα τα φώτα τέλειωσαν. Τώρα αν προχωρήσω χάθηκα, αν μείνω χάθηκα, αλλά δεν είχαν χαλάσει. Έβρεχε πολύ και είχαν μπει λάσπες και δεν φώτισαν. Βγήκα έξω, έκανα έτσι τη λάσπη και ξανά ανοίξα. Αλλά εκείνη τη στιγμή παθαίνει σοκ. Γι' αυτό ο κόσμος είναι τρελαμένος έξω. Μικροί, μεγάλοι, γέροι, νέοι, οικογένειες, διαλυμένες. Τρελαμένοι άνθρωποι. Ο διάβολος τον τρελαίνει τον άνθρωπο. Ο διάβολος τι κάνει? Πρώτον τον δελεάζει. Του λέει, κοίταξε τι ωραία που είναι η Βαβυλώνα, η αμαρτία. Απόλαυση αμαρτίας. Η αμαρτία δεν έχει απόλαυση. Θάνατο έχει. Μετά τον τρομοκρατεί. Τρομάζει ο άνθρωπος. Πώς θα τα βγάλω πέρα? Μετά τον κοροϊδεύει, τον πλανάει. Πήγαινε εκεί και θα δεις. Και πάει και καταστρέφεται. Άρα λοιπόν σήμερα έχουμε πολλές δικαιολογίες για τους ανθρώπους, τους Ισραηλίτες τότε που δεν είχαν το λόγο του Θεού και βρισκόντουσαν σε τρομακτικά διέξοδα, διοικούμενοι από το Μωυσή που έβλεπαν, στην πραγματικότητα από το Θεό που δεν έβλεπαν.
δίνουμε πολλά δικαιολογητικά στους ανθρώπους του κόσμου που είναι στο σκοτάδι, που είναι πραγματικά προσπαθούν να περπατήσουν στο σκοτάδι, να ζήσουν στο σκοτάδι. Και όχι μόνο αυτό, να έχεις και το διάβολο από πάνω με το μαστίγιο να τους βαράει και να τους δέρνει και να τους βάζει να τσακώνονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η δουλειά του. Να τους βάζει να μισούνται. Αυτό τι είναι έξω? Μίσος, κακία, αγριάδα, θυμός, τσακωμή από μια μεριά. Απ' την άλλη, πορνείες, μοιχείες, ακαθαρσίες, ασέλγειες. Και όσο πάμε προς το τέλος, τόσο πολλαπλασιάζεται η αμαρτία. Οι αλλαγές είναι φοβερές στην αμαρτία. Τα παιδιά μου, όταν πήγαιναν σχολείο, το ξέρω και το ξέρουν, δεν υπήρχε αυτή η αμαρτία που υπάρχει τώρα. Αν πάω εγώ στο μυαλό μου, δε, όταν πήγαινα εγώ σχολείο, στα σπίτια μας δεν είχαμε κλειδαριές. Όσοι είσαστε κοντά στην ηλικία μου, θα θυμάστε ότι δεν κλειδώναμε το σπίτι. Δεν υπήρχαν κλέφτες. Αφού είμαστε όλοι γνωστοί. Διαζύγια υπήρχανε. Τώρα η Ελλάδα είναι στην κορυφή της αμαρτίας. Πολλαπλάσιες αμβλώσεις στην Ελλάδα από το μέσο όρο όλης της Ευρώπης. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη στατιστική. Πολλαπλάσιες. Τα διαζύγια, τι θα πει διαζύγια? Δυστυχισμένες οικογένειες. Χωρίζει με τη γυναίκα του που την αγάπαγε και τη μισεί. Και ψάχνει να βρει παρηγοριά στην άλλη τη γυναίκα που και πάλι θα τη μισήσει. Και τα παιδιά μέσα σε ένα συνοθήλευμα που δεν ξέρουν πού είναι, ποιος είναι ο πατέρας, ποιος είναι η μάνα τους, πού πάνε, πού έρχονται. Πάνε στο σχολείο, άλλη αμαρτία εκεί. Ανάμεσα στα παιδιά, με τους δασκάλους, αδικία, εκμετάλλευση. Βγάζουν το πανεπιστήμιο δουλειά, πού να βρουν δουλειά? Βρίσκουν δουλειά. Εκεί να δεις βούρδουλα ο διάβολος. Πόσες ώρες θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, αν μπορούσαν, δεν τους βάζα να δουλεύουν. Και λεφτά, αν έχω, θα σου δώσω. Αυτές είναι οι αλήθειες, αδερφοί. Αυτούς τους δικαιολογώ να βλαστημάνε. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αλλά εμάς δεν μας δικαιολογεί κανείς. Γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει, γιατί έχουμε το φως, έχουμε την αλήθεια, έχουμε το Χριστό. Μην τυχόν και χάσουμε την πίστη μας. Αν χάσουμε την πίστη μας, πάβουμε να φρουρούμεθα από τη δύναμη του Θεού. Το καταλαβαίνουμε. Με τη δύναμη του Θεού φρουρούμεθα, λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν φρουροί δίπλα μας. Μέχρι να αποκαλυφθεί η σωτηρία τον έσκατο καιρό και να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Εάν χάσουμε την πίστη μας, τέλειωσε η φρούρηση. Και δεν υπάρχει και καμία δικαιολογία και δεν υπάρχει και καμία σωτηρία, εκτός και αν έγκαιρα το καταλάβουμε, μετανοήσουμε και επιστρέψουμε στην πίστη δια της πίστεως στον Χριστό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί ναι μεν έκανε χάρη ο Θεός και μας έφερε στην αληθινή του εκκλησία, μας φανέρωσε το λόγο του, μας δείχνει τα μεγαλεία του. Ξέρετε ότι στην εκκλησία ανεργία ούτε 5% δεν υπάρχει? Γιατί? Είμαστε καλύτεροι επαγγελματίες? Είναι ο Χριστός. Ξέρετε ότι διαζύγια στην εκκλησία δεν υπάρχουν σχεδόν 0%? Ξέρετε ότι στην εκκλησία δεν καπνίζει κανείς? Γιατί? Είμαστε καλοί? Σιγά. Είναι ο Χριστός εδώ. Είναι η αγάπη του Θεού Πατρός, είναι η χάρη του Χριστού, είναι η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός τι κάνει στη ζωή μας? Μεγαλεία.
Και τι μας λέει? Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε καταλείψω πάσας τας ημέρας έως την τελείας του αιώνος. Και τώρα το πιστεύεις? Βόηθα με να το πιστέψω, Κύριε. Βόηθα με να το πιστεύω, βόηθα με στο λιγοπιστία μου, γιατί είμαι άνθρωπος. Και ξαφνικά βλέπουν ένα βράχο να βγάζει νερό και να μην σταματάει. Αυτός είναι ο Χριστός. Βράχος ακολουθούσε το λαό Ισραήλ και λέει η Γραφή, αυτός ήταν ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Θεός θα μας οδηγεί και ο Χριστός θα μας ακολουθεί. Και πώς μας οδηγεί ο Θεός? Δια Πνεύματος Αγίου. Και πώς μας ακολουθεί ο Χριστός? Δια της πίστεως. Και τι είμαστε? Φρουρούμενοι. Και είμαστε η εξαίρεση. Είμαστε γιγεσέν. Το έχουμε καταλάβει, αδερφοί. Σας λέω, σήμερα που το διάβαζα φοβήθηκα. Λέει, με τη δύναμη του Θεού φρουρούμεθα δια της πίστεως μας. Δεν μη γέννητο να χάσω την πίστη μου, Κύριε. Μη γέννητο να χάσω την ελπίδα μου. Δια πίστεως και μάνα θα έχουμε κάθε μέρα να τρώμε και να χορταίνουμε του σκασμού. Τροφή που δεν χοντραίνει, δεν παχαίνει, δεν χαλάει. Αρρώστια καμία? Άντε καλέ, καμία. 40 χρόνια ούτε ένας δεν αρρώστησε. Και τα παπούτσια τους δεν έλειωσαν. Τα πιστεύετε? Βέβαια τα πιστεύουμε. Και να σας πω, και αυτά που έκανε στην Παλαιά Διαθήκη είναι μικούτσικα μπροστά σε αυτά που κάνει δια του Ιησού Χριστού ανάμεσά μας. Μεγαλεία θα κάνει. Γι' αυτό το φωνάζω εγώ. Πιστεύεις στον Χριστό? Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Αυτό μου έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μου. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά το λέω με πίστη. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Μόνο μην χάσουμε την πίστη μας. Την πίστη διατήρησα, λέει ο Παύλος, ο Απόστολος. Και πράγματι διατήρησε ο άνθρωπος. Και έφτασε στο σημείο, στα γεράματα, να λέει τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην, το δρόμο μου τον ετελείωσα, την πίστη μου τη διατήρησα, μια ζωή γεμάτη ευλογίες και δοκιμασίες. Τώρα, α, το τέλος υποθέσεως, αξίωσέ μας Θεέ μου, δε μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος, που ο δίκαιος κριτής θα μου δώσει εκείνη την ημέρα, αλλά λέει και κάτι που μου αρέσει πολύ, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσους αγαπάνε τον ερχομό του Κυρίου, αγαπάνε την αρπαγή της Εκκλησίας. Φωνάζουνε Κύριε ελθέ, το Πνεύμα φωνάζει ελθέ, και ο Χριστός φωνάζει ελθέ, και η νύμφη φωνάζει ελθέ. Αμήν, αδερφοί. Άρα λοιπόν, μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Αν ο Θεός μαζί σου, τι μπορεί να σου κάνει ο διάβολος? Τι μπορεί να σου κάνει? Τι μπορεί να σου κάνει ο κόσμος? Τι μπορεί να σου κάνει ο Φαράω? Και ο Θεός είναι μαζί μας. Προσέξτε, όχι γιατί είμαστε καλοί ή καλύτεροι από κανέναν, ναι. Καθένας μας ξέρει τα χάλια του. Τώρα να σας πω για τα δικά μου, ντρέπομαι. Καθένας ξέρει τα χάλια του. Αλλά εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ο Χριστός με αγαπάει. Όπως και να είμαι χάλιας, με αγαπάει. Και ξέρετε γιατί με αγαπάει? Ξέρετε γιατί μας αγαπάει? Γιατί πιστέψαμε στο έργο του Πατέρα του. Ότι μας έστειλε το Χριστό γιατί μας αγαπάει. Πιστεύω στον Πατέρα, στο έργο του Πατέρα, και απολαμβάνω την αγάπη του Χριστού. Πιστεύω στον Χριστό και απολαμβάνω την αγάπη του Πατέρα. Και μέσα στην Εκκλησία τι κάνει ο Θεός? Λέει, είμαστε συμπολίτες των Αγίων όλων των εποχών. Οικοί του Θεού, μήτυρ μου και αδερφοί μου, ποιοι είναι, λέει ο Χριστός? Αυτοί που ακούνε το λόγο του Πατέρα μου και πράττουν το θέλημα του Πατέρα μου. Ξέρεις θα πει να είσαι οικείος του Θεού, παιδί του Θεού, αδελφός του Χριστού,
φίλος του Χριστού. Σήμερα φοβήθηκα, αλλά έχω και πολύ χαρά. Γι' αυτό και οι μαθητές είπαν όταν το κατάλαβαν, «Κύριε, πρόσθεσε σε μας πίστη». Πρόσθεσε σε μας πίστη. Φύλαξε μας με πίστη να σε ακολουθούμε. Μην χάσουμε την πίστη μας, Κύριε. Δώσε μας δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου για να συνεχίζουμε να σε δοξάζουμε και να δοξάζεσαι στη ζωή μας. Αμήν.